εξασφαλίσομεν. Θα, θα, θα. Σύνθημά μας είναι ένα. Γεια σας. Ιστορική μέρα, κυρίες και κύριοι. Γι' αυτό και εγώ περίμενα αυτή την ιστορική μέρα που συμβαίνουν τόσα μεγάλα πράγματα για να κάνω και εγώ κάτι μεγάλο, κάτι μοναδικό. Λάμπρος Παναγιώτου, ξανά κοντά σας. Μπάτσι. Ήρθα! Μητσοτάκης, τόι. Τέλος τα εμβατήρια. Hey! Ξανά μαζί! Για τη δική μας επανάσταση! Δεν σας άφησα να παρελάσετε, να πάτε στην παρέλαση, ελάτε εδώ σε εμάς! Θα κάνουμε τη δική μας παρέλαση! Θα παρελάβουν! Ανέστης Χόλιαρης, Λάμπρος Παναγιώτου, είμαστε όλοι καλά και συνεχίζουμε! Ξεκινάμε! Μου ξαναρχόνται ένα. Ιστορικές διαδρομές, κυρίες και κύριοι, στον ναό της Δημοκρατίας, στο πολιτικό σκηνικό, γκρίζο πολιτικό σκηνικό του τόπου. Να γράψω κι εγώ, σας είπα και πάλι, τη δική μου μικρή ιστορία. Θα σε φάω σαν τον Τούρκο, δεν γλιτώνεις Τόμσον Γούκο! Παπαβλέζας! Τους αφήσατε να ζυγώσουν. Να ζυγώσουν κοντά. Εγώ θα ρίξω την πρώτη φωτιά. Πόσοι να είναι, μωρέ? Δεν θα είναι πάνω από 300. Λευτεριά! Στις καθαρίστριες και στους τουρνάρα την πεθερά. Μεγάλη μέρα η σημερινή, κυρίες και κύριοι. Αυτοί έκαναν τη δική τους επανάσταση και εμείς κάνουμε τη δική μας. Να διώξουμε τα σκυλιά της Τρόικας, τα αγαρινά τα σκυλιά, να φύγουν, να πάνε από εκεί που ήρθανε. Λευτεριά!
στις καθαρίστριες που είναι επί 6 μήνες έξω από το Υπουργείο Οικονομικών και στους τουρνάρα την πεθερά. Αυτή την έρμη την πεθερούλα που τη φτωχούλα δεν έχει λεφτάκια. Όλη Κρήτη όταν έμαθε το δράμα του Υπουργού Οικονομικών του Γιάννη Στουρνάρα, όταν έμαθε ότι φυτοζωή η πεθερά του, τι έκανε, συγκεντρώθηκαν όλοι, κρεμμυδάκια, πατάτες, αγκουράκια, κολοκύθια και τα έστειλαν στο Στουρνάρα την πεθερά του Γούκου που δεν δίνει ότι στην πεθερά του. Καλά την κάνει βέβαια και δεν τη δίνει. Όλες οι πεθερές το ίδιο είναι. Τέλος πάντων. Δεν έχει άδικο. Στο μοναδικό που έχει δίκιο. Α, στην πεθερά για να. Ανάσταση στις πεθερές! Άσχετο. Έχουμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, αυτή την ιστορική μέρα και quiz. Θα ξεκινήσουμε με το lifting της κυβέρνησης. Τάντι αγκούρι, τάντι αγκούρι. Ευχές, αγκούρια και τσετριόλια. Προχθές έσβησαν, παρακαλώ, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας 76 κεράκια. Ναι! Κάνει lifting η κυβέρνηση, βάζει νέους ανθρώπους σε καλά πόστα. Ποιος λοιπόν είναι ο κύριος και θα δούμε τι θα κερδίσετε στο τέλος της εκπομπής. Κάτι θα κερδίσετε, περιμένετε, έχω μεγάλες εκπλήξεις γιατί. Ποιος είναι λοιπόν ο κύριος με τους 76 μάιδες στο κορμί του, ο οποίος προχθές πήρε το πράσινο φως από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και είναι πρόεδρος στον ΟΠΑΔ, στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου. Τα τηλέφωνά μας και θα σας πω αμέσως τι κερδίζονται, κυρίες και κύριοι. Πάρτε τηλέφωνο, ποιος είναι ο κύριος αυτός, ο οποίος έχει ρίξει στα τάρταρα την ηλικία. Ναι, έπεσε κατά ηλικία, έπεσε κατά πολύ. Βέβαια, από τα 76, από το Μητσοτάκη πήγαμε στα 76 και ανέλαβε προχθές. Βλέπετε, κυρίες και κύριοι, το lifting της κυβέρνησης, το lifting του Γιάννη Στουρνάρα έχουν ρίξει το όριο ηλικίας. Γιατί τώρα πλέον πρέπει να δουλεύουμε μέχρι τα 160 χρόνια. Να σπάσουμε και το ρεκόρ του Κινέζου, ο οποίος έζησε 116 χρόνια. Τόι. Παναγία μου, πού πήγε ο άνθρωπος 116 χρόνια. Υπάρχει και κάποιος να τον περάσει. Δεν έχει σημασία. Ποιος είναι ο κύριος. Τηλεφωνήστε μας τώρα. 210-66-40-585. Χαλαρώσω λίγο, με πήρε και εμένα το. Πάρα τους πάρε! Φώναξε ο Παπαφλέας εκεί. Εγώ φύγα σκότω στον Ανέστη, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν. Και 211-55-50-500. Περιμένετε, επειδή ο όρος ηλικίας είναι μεγάλος, δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι φοιτητές. Γιατί περνάμε δύσκολες περιόδους. Άρα λοιπόν, οι φοιτητές γεωπονικής, ποιος είναι ο κύριος, ιατρικής, νοσηλευτικής, όλοι οι φοιτητές, πάρτε τηλέφωνο 210-66-40-585, 211-55-50-500. Πρόεδρος του ΟΠΑΔ, είπαμε πριν από λίγο, και να σας πω ακριβώς τι κερδίζετε, κυρίες και κύριοι. Έχουμε σήμερα και εκπλήξεις. Είπαμε, πού να το βρω. Δεν θέλει να έρθει αυτό. Δεν πειράζει. Έχουμε λοιπόν ένα τραπέζι. Ματζάρε στα βερνούλα. Με μουσικούλα. Για τέσσερα άτομα, τέσσερις φοιτητές. Μην πάτε 80, δεν θα φάτε. Στο καλό. Πάρτε τηλέφωνο του Αγίου Πέτρου εσείς. Τέσσερις φοιτητές λοιπόν. Σε ταβερνούλα. Όποιος πετύχει πρώτος με τα φιλαράκια του. Με το αμόρε του, να πάνε να φάνε, συν δύο φίλοι, με ωραία ορχιστρούλα. Πέμπτη βράδυ. Δεν έχει πολύ κόσμο, δεν το πω, να απαντήσει. Πέμπτη, να σου πω τώρα το μαγαζί, που ήρθε τώρα. Πού στα διέλα είναι, τα χάσα όλα. Άμα καθυστερείς να έρθεις στη δουλειά, αυτά παθαίνεις. Άργησα σήμερα, είναι και η Επανάσταση. Θα σου πω, θα το βρω. Είναι ταβέρνα ο Σκαντζόχυρος. Στην Ελληνορώσων. Είναι ο νεωρό ταβερνάκι. Μακεδονομάχου Πραντούνα 38. Τα υπόλοιπα εδώ. Πείτε μας, 68-45-85, ποιος είναι ο κύριος φωτογραφία, ο οποίος έχει ρίξει στα τάρταρα τώρα ηλικίας της κυβέρνησης. Το lifting λοιπόν του Γιάννη Στουρνάρα. Και αυτός ο κύριος, αυτός ο άνθρωπος αυτός, ήταν ο άλλος μου εαυτός. Ο οργανισμός, παρακαλώ, καλείται να σώσει τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου. Άγιο Πέτρο! Κουάρδαλο, λοβέντι! Τάντε αγκούρι, αγκούρι και αγκούρια! Μπάτσι, φύγαμε! Μη σου πάτε το κέντρο! Για 4 άτομα, με δέμε για 4.000 άτομα. 4 άτομα θα πάρετε, κυρίες και κύριοι. Θα σε φάω αυτόν τον Τούρκο. Δεν γλιτώνεις, Τόμσον, Γούκο. Τέλος! Τι κοζάνι,
κύριε και ο Αντώνης Χωνιάρης. Σταμάτης Ανέστης. Μέχρι να τον πετύχω. Τελείωσε εκπομπή. Δεν έχει σημασία. Έρχομαι και πάλι κοντά σας. Προσέξτε. Όχι 2 με 3. 3 με 4. Σήμερα εκτάκτος. Θα μου πείτε, είμαι παντός καιρού. Όταν βρίσκουν κενό σου λέει, τρεις βαρούνις εδώ. Εδώ είναι που πάω. Δεν πάω πουθενά, πουθενά, πουθενά. Εδώ θα μείνω. Επανάσταση αυτή. Επανάσταση κι εμείς. Να φύγουν οι Τροϊκανοί. Να πάνε στο δουλειά. Στο καλό. Στο καλό, στο καλό, στο καλό. Σκατζόχυρος λοιπόν. Ματζάρε. Πάμε πιο χαλαρά. Πάμε λίγο πιο χαλαρά σήμερα να αλλαργέψουμε στη θάλασσα του Γιώργου Αυτιά, κυρίες και κύριοι. Καλός καιρός σε όλη τη χώρα, λέει, αλλά παρέλαση μοιάζει το καιρό. Αυτό θα πει ήξεις αφήξεις, ούκ εν το πολέμο θνήξεις. Βάζεις το κόμμα και είσαι μέσα. Καλός καιρός σε όλη τη χώρα, παρέλαση μοιάζει το καιρό. Νο καμπής κουνιέται. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Αυτά μόνο στον Αυτιά μπορούν να συμβούν. Ξεκινάμε έτσι ευχάριστα, μοναδικά, δυναμικά. Βίντεο Αυτιάς, καλός καιρός. Απολαύστε το, καλός καιρός, αλλά παρέλαση μοιάζει το καιρό. Τζορτζίνο! Ξημέρωσε μια Κυριακή, καλή σας μέρα, με συννεφιά σε αρκετές περιοχές της πατρίδος μας, αλλά με θερμοκρασίες γύρω στους 20 βαθμούς. Καλημέρα, Μάγδα. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή. Καλημέρα σε όλες και όλους. Είμαστε εδώ για να δούμε την επικαιρότητα, να δούμε όλες τις ειδήσεις και όλα τα γεγονότα. Πάμε ουσιαστικά σε ένα τριήμερο της 25ης Μαρτίου. Ήδη έχουν ξεκινήσει εορταστικές εκδηλώσεις στην Καλαμάτα. Καλός καιρός σε όλη τη χώρα, παρέλαση με άστατο καιρό. Τζορτζίνο! Τι είναι αυτό? Ο Αρνιακός, μπερδεύτηκες. Εντάξει, μα δεν πειράζει. Τι Λοζάνη, τι Κοζάνη. Από τη Βουκουρεστίου λοιπόν και μετά θα μπορούν να παρακολουθούν τη Βουκουρεστίου, θα μπορούν να παρακολουθούν, που λέτε, κυρίες και κύριοι, οι άνθρωποι την παρέλαση. Στο Βουκουρέστι να τους πάνε καλύτερα, για να έχει το κεφάλι του ήσυχο και η κυβέρνηση, γιατί φοβάστε τα γιουχαΐσματα, Συγγνώμη. Κάνετε παρέλαση για το λαό ή για να βγάλει λόγους στο καρακιτσαριό, για να συνοηθούμε δηλαδή. Ελάτε να κάνουμε παρέλαση μαζί, να τους καταδικάσουμε όλους μαζί. Λοιπόν, Βουκουρεστίου και Βουκουρέστι. Βουκουρέστι. Τι Λοζάνη, τι Κοζάνη, τι Καμπέρα, τι Σαπέρα. Τζορτζίνο, Τζορτζίνο. Έχεις μπερδέψει την καπέρα με τη σαπέρα. Και εδώ τους αδόθε. Τζορτζίνο! Τι να σε κάνω. Μία λέξη, τρεις ατάκες. Είσαι θεός. Είσαι... Καλά, σε μπερδεύει και η Μάγδα βέβαια. Ξέρω, λίγο θάρρος. Και άρχισε αυτή τώρα και πέρα να μην ξαναβάζει γλώσσα μέσα. Ξέρεις, θα πει πει ρώτησα, Γιουργακή. Τεστάρντα, ξέρω κέφαλη. Σε τρέλανε. Και μπέρδεψες. Είναι όντως η πιο ωραία πόλη του κόσμου. Είναι. Αλλά τα άλλα τι τα θέλεις. Χρειάζεται τώρα να λες. Εδώ έχουμε μπερδέψει. Η κυβέρνηση έχει μπερδέψει τη Βουκουρεστίου με το Βουκουρέστι. Τι Βουδαπέστη, τι Βουκουρέστι, τι Σαδόδε, τι Σαπέρα, τι Καμπέρα. Έλα Γιωργακή, τι τα θέλεις αυτά, έκανες λάθη. 7 η ώρα λέει, ποιος θα με δει τώρα. Οι Αυστραλοί βλέπανε όμως. 7 η ώρα οι Αυστραλοί. Δεν κοιμούνται, είναι άλλη ώρα εκεί, Γιώργο. Δεν λέω τι ώρα είναι. Θα είναι 7 πίσω, θα είναι 7 μπροστά. Έχει σημασία, εσύ θα μας τα πεις που έχεις πάει 2 φορές Αυστραλία. Εγώ δεν πήγα καμία. Γιωργάκη μου, Γιωργάκη μου, έκανε. Εντάξει, παρέα. Μην μπερδεύεις, μην μπερδεύεις. Για βάλει να δω ποια είναι η πρωτεύουσα της Αυστραλίας. Του δημοσίου θα πάρουμε δώρο του Πάσχα. Δημήτρη μου δεν έχει δώρο, έχει αντίδωρο φέτος. Με 80% αναπηρία θα πάρω δώρο ΙΚΑ. Αντώνη μου, λένε ότι με 80% αναπηρία δίδεται. Ο Γιώργος Τσεκούρας από τη Λάρισα, να είσαι καλά. Συνταξιούχος από Αυστραλία, ο Χρήστος. Γεια σου, Χρήστε μου. Μισό λεπτό. Και μια σκελή από Αυστραλία, αν μου επιτρέπεις. Ναι. Καλημέρα από μια παρέα από την Αδελαίδα, Νότια Αυστραλία. Ωραία. Χρόνια πολλά και βοήθειά μας ο Σταυρός, λέει. Σήμερα έχουμε πολύ κρύο και αέρα.
Φθινόπωρο έρχεται. Σας περιμένουμε με τόση χαρά να σας δούμε. Ο κύριος Βαλάντης Σιδέρης από την Αυστραλία. Να είστε καλά. Και έμαθα από τον κύριο Μπαλαμούτσο ότι εκεί στην Αυστραλία μας βλέπετε πολύ μέσα από το sky.gr, όπως και στο Ντουμπάι μας βλέπετε και ευχαριστούμε πολύ. Έχω πάει 2 φορές στην Αυστραλία. Mm-hmm. Έχω κάνει το γύρο της Αυστραλίας, ρεπορτάζ. Ναι. Και ξέρω πάρα πολύ κόσμο. Είναι εκεί πολλοί σαμιώτες, πολλοί νησιώτες. Και να ξέρεις ότι η πρωτεύουσα της Αυστραλίας, το Σίδνεϊ, είναι η ωραιότερη πόλη του κόσμου. Έτσι. Και η Μελβούρνη πολύ ωραία. Αδελαϊδα πάρα πολύ ωραία. Ένας καλός φίλος μου λέει, Γιωργάκη, η Καμπέρα είναι πρωτεύουσα της Αυστραλίας. Βάλε μου 4 στη γεωγραφία, δεν πειράζει κανένα πρόβλημα. Αλλά το Σίδνεϊ, όλος ο κόσμος ξέρει το Σίδνεϊ. Έτσι λοιπόν, η Καμπέρα, τι να κάνουμε, Καμπέρα. Πάμε λοιπόν, 6:52 πρώτα λεπτά. Να είστε καλά όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε. Εμείς τα λάθη μας τα λέμε στον αέρα, φίλες και φίλοι, γιατί έτσι μας αγαπήσατε. Με τα λάθη μας, με τα ελαττώματά μας, με τα λίγα μας. Τη Λοζάνη, τη Κοζάνη, χιόνια νιά και χιόνια η άλλη. Τη Λοζάνη, τη Κοζάνη, χιόνια η μια και χιόνια η άλλη. Μπάτσι. Με τη γεωγραφία, κυρίες και κύριοι, δεν τα πάμε καλά. Να αγαπάμε, ξέρουμε, απλά είναι τα μαθηματικά. Σε ρόλο, άλλη φέρει, Γιώργος Αυτιάς, σας αγαπάμε! Τι Λοζάνη, τι Κοζάνη, τι Καμπέρα, τι Σαπέρα, τι Σαδόθε, τι Σακίθε, Γιώργο, πια μου, μπερδεύτηκες! Σε μπέρδεψε η Μάγδα, η Ξανθιά! Όταν κάθε παράδειγμα Ξανθιά θα γίνεις, ξανθός! Μιλαχρινός θα γίνεις! Είναι πηδιχτούλα! Θέλει να πηδίξει από 5.000 πόδια! Ναι! Είναι τον Άδωνη! Να πηδάει και ζήλεψε! Πήγε εκεί στη μάνα της. Μάνα, θέλω να πηδήξω από 5.000 πόδια. Ζουρλάθηκες, παιδί μου, τσίπη μάνα της. Πήδησε ο Άδωνης. Ο Άδωνης δεν πήδηξε. Ο Άδωνης τον πήρε αγκαλιά ο εκπαιδευτής και πηδάει. Έτσι πηδάω κι εγώ. Λες και τα κουλουκίδι. Ρε, δεν έπαιξε τα χάπια, ρε. Τα χάπια, ρε. Λέει πηδάει από 5.000 πόδια. Ποια 5.000 πόδια, Άδωνη. Σε πήρε αγκαλιά ο εκπαιδευτής και σαν την κουλουκίδα πήγε κάτω. Έτσι πηδάω κι εγώ. Μόνο μπορεί να το κάνει. Άντε Μαγδούλα, μόνη σου μπορεί να το κάνεις. Τον τρένο στον αυτιά. Μπαίνω στην καπέρα από τη σαπέρα. Με τα παιδιά δεν ασχολήθηκα σήμερα γιατί είναι επέτειος, εθνική. Δεν ασχολούμαστε. Έχουμε ιστορικές μέρες. Νίκες, αλλά θα πάω. Ακόμη και όταν παραμένουν βουβοί, οι κύριοι, τα τηλέφωνά μας πάλι θα δώσω. Έχουμε και quiz σήμερα. Ποιο είναι το λίδι της κυβέρνησης, ο άνθρωπος, ο μικρός αυτός. Ο μικρός αυτός αγωνιστής που τον διόρισαν στον ΟΠΑΔ 76 μόλις Μαΐων, ο κύριος, άτος, ο Πονηρούλης. Την πήρε τη θεσούλα, την πήρε, ποιος είναι αυτός, δεν το ξέρω τη μάνα του, αν το ξέρετε, το ξέρετε. Είναι πρώην βουλευτής, θα σας πω. Ναι, αλλά θα σας πω και για έναν άλλο ξενοφόντα που έλεγε θάλατα, όχι αυτόν, για τον ξενοφόντα, Βεργίνη, ο οποίος είναι στον ΟΓΑ. Πάρ' τον από εκεί να μην τον βλέπω τον Ζαχαράκη. 2-10-68-45-85, 2-11-55-55-500, 4 άτομα, ταβέρνα Σκατόχυρος, ματζάρε, μουσικά, τριτριρρ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 
τέλος. Θα τον πω στο τέλος. Βάλαν και το Βεργίνη στο... στον Ογά. Βάλανε και τον Παπαγεωργόπουλο, πρώην βουλευτής κυβερνήσης. Αυτό λέω, αρχίζει ένα νέο τη κυβέρνηση. Δηλαδή, βλέπουμε σημάδια ανάπτυξη. Μπορεί να σου λέει ο άλλο ο Κινέζο σε 116 χρόνια, δεν ξέρω τι είναι. Αυτό τώρα σκάει μύτη. Σκάει δεν τα έχει αυτό. Φρονιμή δεν έχει βγάλει. 116 καρκοζόητο ο Κινέζο που πήγαινε. Θα σε φάει ο άλλο. Κινέζε εκεί που είσαι, θα σε φάει. Αγιο Πέτρο, πε ποιο είναι, δεν μα λέω. Τα λέω, τόι, θα σταματήσει εκπομπή. Τώρα υπάρχει σε πρώτη μέρα. Άρα λοιπόν, έλεγα για τον Βεργίνη, τον ξενοφόντα Βεργίνη. Παπαγεωργόπουλος λέει: Πού πάτε κύριε εσείς? Λέει: Εγώ είμαι πρώην βουλευτής. Δεν τον ήξερε ο αστυνομικός φορός. Και είμαι λέει και πρόεδρος τώρα του,
Του Ίκα είπε κάτι, είπε ο Γεωργόπουλος. Και έχουν και τον Ροβέρτο Σπυρόπουλο, γνωστός βέβαια ο Ροβέρτο Σπυρόπουλο, γιατί ως πρώην υφυπουργός τον έβαλαν εκεί για να μπορέσει να συμμαζέψει τα ασφαλιστικά μας ταμεία. Δηλαδή, το μήλο κάτω τη μια θα πέσει. Τι να κάνουμε. Είναι αυτά τα γραμματιάκια τα προεκλογικά, γίνονται μετεκλογικά και Γιάννης πίνει. Γιάννης, όχι, Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Και Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει. Έτσι είναι η υπόθεση. Εδώ, κύριε Υπουργέ Παιδείας, μιας και σήμερα έβγαλε λόγο αυτό το παιδί εκεί, ο επαναστάτης του Υπουργείου. Το πουκάμισο, το θαλασσινό, κόκκινο, φωτιά, έρχεται φωτιά και λάβρα. Κύριε Σημειών και Δίκογλου, σήμερα σας είδα εκεί, είχατε φιασιδωθεί από 9 ώρα το πρωί, βάλατε σπουδρούλες σας για να βγάλετε λόγο 11 η ώρα ότι αυτή η μέρα, η ιστορική, η μοναδική, οι αγωνιστές του 21 και πήγαμε στο 2014. Οι αγωνιστές, οι τρίτεκνοι εδώ που σας έχουν στείλει επιστολή, κόντρα επιστολή, ξανά επιστολή, δεν τους θυμηθήκατε? Να πάτε μπροστά από τις κάμερες σήμερα, πίσω από τις κάμερες θυμηθήκατε? Και στα μικροφωνάκια, βέβαια, ας σας πω εγώ τι λένε οι τέτοιοι. Λοιπόν, Πανελλαδική Ένωση Συλλόγων Πολυτέκνων Οικογενειών με τρία παιδιά, τις οποίους είχε χαρακτηρίσει ο Ραφινάτος, ο Ματζάρε, ο Κώστας Καραμαλής, πολύτεκνους, τους είχε χαρακτηρίσει στα χαρτιά. Ποτέ δεν πήραν τίποτα, έχασαν και αυτά που είχαν, τέλος πάντων, και λένε αυτοί οι άνθρωποι. Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, ενημερώνω τους βουλευτές για να πάνε να πούν στον Κεδίκολο, γιατί ο Κεδίκολο δεν ζαδιάζει, δεν μιλάει με τον ξαδερφό του. Λες και έχουν να κάνουν με τα δύο σπίτια που έχουν το ίδιο σύνορο. Όχι, ο ένας είναι υπουργός παιδείας, ο άλλος είναι επικρατείας, τι είναι, είναι στα ΜΜΕ. Δεν μιλάνε τα δύο ξαδέρφια, οπότε λένε οι τρίτεκνοι τώρα βουλευτές να ενημερώσουν τον υπουργό παιδείας, τον υφυπουργό. Γιατί ο ατσαλάκωτος νούμερο 2 ο υπουργός δεν προλαβαίνει, έχει τόσες πολλές δουλειές. Του λένε, συγγνώμη, παρακαλούμε, λέει, να στηρίξετε τη δίκαιη πρότασή μας για κάλυψη των 2.779 κενών θέσεων που δεν καλύφθηκαν. Που δεν καλύφθηκαν, δεν ήταν τίποτα, δεν καλύφθηκαν θέσεις, ούτως ή άλλως. Από τις πρόσφατες ρυθμίσεις του Υπουργείου Παιδείας για την μεταφορά φοιτητών, ακούστε κύριε Υπουργέ, υφυπουργέ, γιατί ο Υπουργός δεν ακούει, από τέκνα τριτέκνων που έχουν καταθέσει τα σχετικά δικαιολογητικά και δεν συμπεριλήφθησαν. Σας κατέθεσαν λοιπόν, πάρτε τους τρίτέκνους, να μην κάνουμε πάλι με μαγκάλια και με μαγκάνια. Και με τα παλούκια. Τα παλούκια κάποια στιγμή θα βρείτε μπροστά σας. Άρα λοιπόν, τους τρίτέκνους, μια και βγάλατε λόγο σήμερα, σας είπα, με την αφορμή της παρέλασης, γιατί παρέλαση κάνατε εσείς και οι μαθητές, οι τρεις μαθητές, κανένας άλλος. Ο λαός, αντί να κάνει παρέλαση, μέσα στο Βουκουρέστι, αντί για το Βουκουρεστίο. Αυτό είναι το πρώτο αίτημα. Και δεύτερον, πώς ξέρετε, ρε παιδιά, πώς θα βρίσκετε τόσο ωραία και νομοθετείτε και δείχνετε τόσο καλά τα ανακλαστικά? Φέρανε τώρα τροπολογία, βουλευτική τροπολογία, γιατί εγώ τα καταλαβαίνω όλα. Γιατί είναι... Συγγνώμη. Βουλευτική τροπολογία, κυρίες και κύριοι. Έλεγε ο Γρηγοράκος, εγώ δεν μπορώ, λέει, να κάνω δεκτές τροπολογίες. Βουλευτικές θα κάνω μόνο τις υπουργικές. Τα σκανδαλάκια, δηλαδή τα δικά τους. Έλα όμως, δύο λεπτά πριν κλείσει η ψηφοφορία, φέρανε βουλευτική τροπολογία. Την έφερε ο κύριος Μιχελάκης, υπουργός εσωτερικών. Θέλοντας και μην την έκανε δεκτή, πώς να τσακωθεί ο Μπαλτάκος με το Πασόκ. Και τι λέει αυτή η τροπολογία? δεν πειράζει. Αυτό δεν είναι επανάσταση. 25 Μαρτίου. Λέει, το σύνολο, υπήρχε, λέει, ένα νομοθετικό κενό για τους υπαλλήλους που έχουν αποσπαστεί στα γραφεία βουλευτών, υπουργών, υφυπουργών, συρφετών, καρακιτσαριών, κυφιναριών, κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Και λέει τώρα, αφού υπήρχε αυτό το νομοθετικό κοινό, πρέπει να περάσουν και αυτοί από αξιολόγηση. Μην μείνουν χωρίς δουλειά και τους διώξουν και μπουν στη διαθεσιμότητα. Κύριε Μητσοτάκη, αυτός δεν τους βάζει διαθεσιμότητα. Άρα λοιπόν να τους αξιολογήσουμε, λέει, γιατί και οι ίδιοι αυτοί οι υπάλληλοι, κακομύριδες, εκτελούν ποινή αυτοί. Τους πήραν με το ζόρι, έρθει ο άλλος τον Μπέρ με το ζόρι και του λέει: έλα εδώ, έλα στο γραφείο να με βοηθήσεις. Με το ζόρι, καταναγκαστικά έργα. Απορώ πώς δεν τους βάζουν και αλυσίδες με πέτρες στα πόδια. Άρα λοιπόν υπάρχει νομοθετικό κοινό να το βρούμε, λέει. Και δύο λεπτά πριν κλείσει η διαδικασία της συζήτησης, φέρανε αυτήν την τροπολογία, τη βουλευτική, που έγινε, παρακαλώ, αποδεχτή. Ψηφίστηκε. Σου λέει: θα ψηφιστεί. Θα ουρλιάξω ο Παναγιώτου, θα ουρλιάξω τάδε, ο Δίνα, η γραφική. Να, η εβδομάδα. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά.
δύο. Μεσολαβούν και οι γιορτούλες. Ξεχάστηκε η υπόθεση της βουλευτικής τροπολογίας, την οποία υπογράφουν 14 βουλευτές, μεταξύ των οποίων οι γνωστοί άγνωστοι. Αυτό που είχαν υπογράψει το Λαστοντάνη είναι σε όλες τις τροπολογίες είναι μέσα. Δημήτρης Τσουμάνης, Δημήτρης Χριστογιάννης, ο Σταμενίτης αυτή τη φορά δεν είναι, αυτοί που έχουν γράψει την τροπολογία για τα λασοδάνια κτλ. Θανάσης Μπούρας, εντάξει, Μπούρας είναι ο κολοσσός της κυβέρνησης, Στήλιος, Βλάχος, α, για το γάλα φωνάζει ο Βλαγκάκη. Κοντός Αλέξανδρος, ξέρω να ακόμη βουλευτής ο Κοντός. Βρυπίδης Λιανίδης, πρώην υπουργός, Δερμετζόπουλος, Κουκουλόπουλος, α, παρούλι μου, είσαι στο βάθος. Ρήγας, Σαλτούρος Δημήτρης, δεν ξέρω αυτόν. Πάλι δύο φορές ο Μπούρας υπογράφει εδώ. Στήλιος, Μπούρας, Τσουμάνης. Από δύο φορές υπογράφουν. Και Κασσής Μιχάλης, ο υπηρώτης, ε. Άρα λοιπόν τι λέει αυτή η παιδιά, ότι το σύνολο των ανωτέρων υπαλλήλων στερούνται εκθέσεως αξιολόγηση. Άρα λοιπόν αυτοί οι υπάλληλοι που είναι στα γραφεία, που είναι στα γραφεία τα ΡΟΤΕ, δεν έχουν λέει αξιολόγηση, χωρίς δική τους υπαιτιότητα, δεν φταίνε, καταναγκαστικά έργα κάνουνε, καθώς λέει έχει εντοπιστεί νομοθετικό κενό. Και μέχρι σήμερα δεν καθορίζεται από καμιά διάταξη νόμου ο τρόπος ή διαδικασία αξιολόγησής τους, κάτι που είναι δύσκολο πλέον να προβλεφτεί. Για τον λόγο αυτό λέει, προτείνεται η προσθήκη διάταξης, η οποία να ρυθμίζει νομοθετικά αυτή τη χρόνια εκκρεμότητα, ώστε να συνταχθούν εκθέσεις αξιολόγησης για τους ανωτέρους υπαλλήλους από τους φυσικούς τους προϊστάμενους. Συγγνώμη, εμένα με έχει ο Μάκης εδώ και λαϊδάω το πρωί το βράδυ. Αν ήταν θα με είχε κόψει. Άρα λοιπόν με προβιβάζει. Πάω στην άλλη τάξη. Ο βουλευτής θα αξιολογεί τη σινιωρίνα. Είδατε τι έγινε με τον Ταγί Ποντεογκάν. Έριξε το αεροσκάφος από εκεί. Του κάτσε βόμβα από εδώ με την κομμενίτσα τη παρουσιάστρια. Θέλω να σας πω το ωραίο. Ελκύει και προσελκύει. Ποιος θα αξιολογήσει. Και ας πούμε ότι ο... Είναι και βουλευτές οι οποίοι ασχολούνται με την κτηνοτροφία. Αγρότες. Και αν ο βουλευτής είναι βοσκός, πώς θα αξιολογεί τη σινιωρίνα τη Δήμητρη με τα τρία πτυχία. Τι θα της πει. Δεν ξαναβόσκου άλλης βουβάλης, διτυλούμι τι να της δω. Τι θα της πει ο βοσκός. Θα αξιολογήσει ο βοσκός, ο βουλευτής, τη σινιωρίνα τη Δήμητρη. Μια χαρά τη βρίσκεται Δήμητρη. Ρατσιστές. Πάρω μια ανάσα. Αυτά είναι κυρίες και κύριοι. Πέρασε η τροπολογία. Θα τη θυμάμαι μόνο εγώ και η μανούλα μου στο χωριό. Εγώ περνάω. Hey! Απογειώστρες μου, απογειωθείτε μαζί μας. Η Επανάσταση δεν είναι το 21, είναι το 14. Είπα να είμαι σοβαρός σήμερα, δεν γίνεται μεσά να είμαι σοβαρός. Είσαι σοβαρή εσείς, δύο λεπτά. Ο βοσκός, ο βουλευτής θα αξιολογήσει το Δημετράκι με το φουστανάκι. Δεν μπορεί. Έλα τα καγγέλια. Κάγκελο. Αφιερωμένο 25 Μαρτίου στους 15 βουλευτές μας που υπέγραψαν. Με προτεργάτες Χρήστο Γιάννης και Δημήτρης Τσουμάνης. Δεν το ξέρει κανένας, Πρεβεζάνος. Αφιερωμένο στον Υπουργό Παιδείας για τους τρίτεκνους. Έχω κι άλλα. Φρέσκα και λαχταριστά. Ανέστη Σκόνια, ρε κυρίες και κύριοι, γράφει, ζωγραφίζει και σήμερα. Αφιερωμένο στους
Σε όλους πονεμένους, δυστυχισμένους, καταδραγμένους, απογοητευμένους, ταξιτζίδες, φορτηγατζίδες, νοσοκόμες, ταξιτζίδες, αφήστε τον Τράγκα και ελάτε εδώ, στη ζούγκλα. Αφήστε τους κυτρινιάριδες και ελάτε μαζί μας. Τι κάνει η εξουσία? Τι κάνει η εξουσία? Απλά πραγματάκια. Απλά πραγματάκια. Η Δούρου έφυγε, την παράτησε την καρέκλα. Δεν έδωσε κανέναν ή καμία να πει ακολουθώ. Σ' ακολουθώ. Στην τσέπη σου κυλάω. Κανένας, Κοιτάξτε εδώ πώς τα βρίσκουνε. Και τι. Κι όμως αυτοί συγκυβερνούν. Έγινε της κακομοίρας με τροπολογία για τους αστυνομικούς, τους λιμενικούς. Ο γιος του γραμματέα της κυβέρνησης είναι λιμενικός και ο γραμματέας είπε, σου λέει, δεν μπορεί να κοιμάται το παιδί μου με ένα και να έχει το άγχος να πει κάποιος από τους μετανάστες ότι τον ξυλοκόπησε και να πάει φυλακή ο γιος μου, γιατί ο γιος μου δεν ξυλοκοπεί κανέναν. Άρα λοιπόν ήθελα να φέρω μια τροπολογία να μην μπορεί ο μετανάστης ή να, όταν θα κάνει ψευδή, εντάξει λογικό είναι, ψευδή δήλωση ότι τον χρησιμοποίησαν βία οι λιμενικές ή αστυνομικές αρχές και αυτό αποδειχτεί, τότε να απελάβνεται από τη χώρα. Φέραν τροπολογία, την ξαναπήρε το Πασόκ πίσω. Την έφερε ο Μιχελάκης, την πήρε ο Γρηγοράκος. Την ξαναφέρνει ο Γρηγοράκος, την παίρνει ο Μιχελάκης. Την ξαναφέρνει ο Μιχελάκης και την παίρνει ο Γρηγοράκος. Και τι κάνουν τώρα αυτοί τη συγκυβέρνηση? Βγαίνει μετά ο Καρίδης, δεν τον ξέρετε, πρώην βουλευτής, στο Twitter του. Οι Twitterάδες, ακούστε τώρα εδώ, δείτε πώς αυτοί κυβερνάνε και συγκυβερνάνε. Γιατί μπροστά στην καρέκλα τα βρίσκουν. Κοιτάξτε εδώ τι λέει. Σήμερα λέει στη Βουλή, όταν ο Μιχελάκης ξεφτυλίστηκε, πήρε δηλαδή την τροπολογία για τελευταία φορά πίσω και δεν πέρασε, απειλώντας το άρθρο 9 για το μεταναστευτικό να μην περάσει. Το άρθρο 9 αφορά αυτή τη τέτοια, αλλά και δίνει και χάρη. Μπορεί ο Υπουργός να δώσει χάρη σε κάποιους που νομίζει δηλαδή ότι περνάνε πραγματικά δύσκολα κτλ. Δεν την ψηφίζουμε, λέει η Δημοκρατία. Και τι γίνεται? Βγαίνει ο Καρίδης, αυτός που είναι υπεύθυνος επικοινωνίας στο ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είχε μιλήσει με τον Βενιζέλο και λέει: σήμερα στη Βουλή ιτήθηκαν οι ρατσιστικές και ακροδεξιές πρακτικές του κυρίου Μπαλτάκου. Ο Μπαλτάκος, παιδιά, μα δεν το ξέρετε, έχει ο γιος του λιμενικός, είναι ο γενικός γραμματέας της κυβέρνησης. Δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ του σέρνει τα εξαμάξεις και του βάζει κορώνες ακροδεξιές πρακτικές. Και αυτοί οι άνθρωποι συγκυβερνάνε. Αντί να τα. Ναι, μια χαρά. Μπροστά το να χάσουν την καρεκλούλα, μόκο. Μούκα στη στρούγκα. Δεν μιλάνε. Σου λέει, εντάξει, μωρέ, είπε τώρα και τι έγινε. Μα είπε ακροδεξιούς. Και τι μα έκανε? Τι μα έκανε? Σαν τον άλλο που είπε. Τελείωσε. Βάλε, βάλε να δούμε τα καγγέλια μας, γιατί ωραία είναι. Βάλε να. Άλλη μια φορά το διαγωνισμό μας. Πάρτε τηλέφωνο, να φάτε καλά. Θα φέρνω ο Σκατζόχυρος στην πάνω τη μεριά. Ποιος είναι ο νεαρός στη φωτογραφία? Αυτός, κυρίες και κύριοι, 2-10-68-45-85, 2-11-55-50-500, στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου, μόλις 76 χρόνων, προχθές πέρασε τη Βουλή και διορίστηκε. Με συγχωρείτε. Τότε μόνο θα τα αρνηθώ, αυτά τα μάτια παγαπώ, μα τότε μόνο... Ο βλάχος κι αν πολιτευτεί, πάντα βλαχιά μυρίζει! Αν δεν η θάλασσα στεριά να γίνει, όχι γη να ανάψει σαν καμίνι. Η γη να ανάψει σαν καμίνι, αν δεν η θάλασσα... Καμίνι! Φέρει το νι, νι, νι! Το έρμο δεν μαζεύεται με τίποτα! Άμα γεννηθείς βλάχος, βλάχος θα πεθάνεις. Αλλά άξιος βλάχος. Όχι βλάχος σαν τον βλάχο τον υφυπουργό που λέει δεν ψηφίζω και μετά σγκτούπα την ναι, το ρίχνω εδώ. Όχι, κυρίες και κύριοι, είσαι βλάχος ή ζωγράφος. Άσχετο. Πάψω τα μαλλιά μου, τα σενταλίτικα, τα σενταλίτικα. Άιντε να πάρα ψηφίστη βλάχη! Και όμορφα την ψήφω, όμορφα! Ήρθε η ώρα! Χάγια από εδώ, χάγια από εδώ! Ευγενείς θα σε δω, αργάς. 40 χρόνια φούρναρης, 40 χρόνια βουλευτής. Ακούστε τι τους λέει.
Τον ακούει κανένας? Και άμα τα είπε, εγώ τα διαβάζω. Λάμπρος Παναγιώτου. Τρεις αλλών και δύο χορεύουν. Κάθε Τρίτη, όχι, Δευτέρα μου. Επέρασα μέρες. Πάω μια μέρα μπροστά, κυρίες και κύριοι. Δευτέρα, μην μπερδευτείτε, τρεις με τέσσερις. Σήμερα είμαι εκτάκτος εδώ. Καλύτερο το κενό. Λέει φώτα είδα. Μπες Λάμπρο, κάνει εκπομπή. Εδώ είμαι εγώ. Δεν πάω πουθενά. Εδώ μαζί σας. Σας αγαπάω. Μου λείψατε λίγο. Αλλά περίμενα να έρθει μια ιστορική μέρα για να μπω στο πλατό. Να αρχίσω να δημιουργώ. Βάλε αυτιά να δούμε τι έκανε ο παπάς στη Σάμο. Βάλε τον αυτιά να δείτε τι έκανε ο παπάς. Hey! Άργησε να πας στην εκκλησία, αλλά ο παπάς όμως της Ξανθιάς είναι Πρεβεζάνος. Δεν έκανε αυτά που έκανε ο παπάς του, ο παπάς του αυτιά. Ακούστε, τεντώστε τα αυτιά να δείτε τι έκανε ο παπάς στα αυτιά. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Γιώργο, είσαι μοναδικός. Αυτούς που κόψανε λοιπόν τα περισσότερα δεν θα πάρουν τίποτα. Δηλαδή αυτός που έχασε 12.000 ευρώ το χρόνο, 13.000 ευρώ το χρόνο, 5.000 ευρώ το χρόνο, αυτός δεν παίρνει τίποτα. Το μανουάλι παίρνει από τον παπά. Αυτό που δίνει ο παπά στην Κυριακή σε όσους αργούνε. Ξέρεις, στο χωριό μου είχαμε έναν παπά, καταπληκτικό παπά, ο Παναής. Όσοι αργούσαν και τους έπαιρνε ο ύπνος, ετοίμαζε μια προσευχή. Και αντί για αντίδωρο, τους έβαζε τιμωρία να κρατάνε το μανουάλι. Λοιπόν, ο Παναής Θεός χωρέστον. Ναι. Ενώ εμείς λοιπόν, στο χωριό μου ο Παπαντρέας δεν κάνει τέτοια πράγματα. Εσείς πηγαίνετε νωρίς. Εμάς ο Παπαντρέας είναι... Είστε όλοι ευλαβείς. Κατηχητικό πήγαινες. Τι είναι, πού να πάω? Κατηχητικό. Ναι, να μάθω τι είσαι το κατηχητικό. Γιώργο. Ναι. Γιώργο. Να μάθεις ότι έμαθα, όχι τα υπόλοιπα παιδάκια που πήγαμε. Γιώργο. Γίνεται... Το κατηχητικό είναι ό,τι πιο ιερό. Ναι. Λοιπόν, Γιώργο, άλλαξε το Γιώργο. Από το κατηχητικό έχουν περάσει χιλιάδες παιδιά. Μπράβο, τα οποία έχουν διαπαιδαγωγική έτσι. Πολύ σωστά. Καλά το πας τώρα. Έτσι. Ο Παπανδρέας όμως δεν έκανε τέτοια. Καλά, Θεός χωρέ στον άλλον. Γιωργάκη μου, έχεις δίκιο. Θεός χωρέ στον άνθρωπο. Αλλά ο Παπανδρέας στην Πρέβεζα έκανε άλλα. Παπανδρέας δεν έκανε. Δεν πήγες κατηχητικό, Γιωργάκη. Και πώς γίνεσαι τόσο καλό παιδί? Και θέλουν όλες, αν ήσουν ανίποτα, να σε κάνω γαμπρό όλες οι πεθερές. Ε! Κράτα για το μανουάλι. Χάι, φορνό, φορνό, ξύλο που θέλεις. Τρεις αλλών και δύο χορεύουν, κυρίες και κύριοι. Έσπασε το τηλεφωνικό κέντρο. Κανένας δεν βρήκε αυτό το νεαρό παιδάκι που πήγε στο συγκεκριμένο ταμείο. Τώρα θα διαβάσω και τι λέει ο Απόστολος Κακλαμάνης, όπως έλεγα πριν, 40 χρόνια βουλευτής, όχι 40 χρόνια φούρναρης, ο οποίος με αφορμή μία άλλη τροπολογία, πάλι εκπρόθεσμη, πάλι βουλευτική, πάλι που τα κάνει σαλάτα με το πόθεν έσχεση των βουλευτών. Ναι, και τους δίνει μια ανάσα. Από το 1994 και μετά, άμα ελεγχτούν οι πολιτικοί οι οποίοι δεν είχαν στον ήλιο μοίρα, όπου η καλτσούλα είχε τρυπούλες παντού και δεν τολμούσαν να μπουν σε καλό σπίτι που χρειαζόταν να βγάλουν τα παπούτσια. Δεν μιλάω για την άσπρη καλτσούλα, την είχαμε όλοι οι κοριάτες, μιλάω για την τρυπούλα. Αν δούμε λοιπόν από το 1994 και μετά πόσοι πλούτησαν από την πολιτική, γιατί όλοι λένε ότι μπήκαν στην πολιτική πλούσιοι και έφυγαν φτωχοί. Αφού μπήκατε στην πολιτική πλούσια και φύγατε φτωχοί, γιατί κατασκοτωθήκατε όλοι να κάνετε τα παιδιά σας δισέγγωνα, τρισέγγωνα, πεντασέγγωνα να τα κάνετε πολιτικούς? Για να γίνουν και αυτά φτωχόπεδα, για να υποφέρουν μαζί με εμάς. Τον Νίκο Ξανθόπουλο τον έχετε στο κοροπή. Δεν τον κάνετε πολιτικό. Να γίνει και αυτός φτωχός και να μην είναι μόνο στενής φτωχός. Πώς γίνεται. Δεν γίνεται. Τέλος πάντων, λέει ο Κακλαμάνης, όταν ψηφίστηκε ο νόμος, πέρασε και αυτός. Άρα λοιπόν έχει πιο. Ελαφρές τώρα ποινές, ναι, να μην είναι τόσο βαριές οι ποινές, γιατί σου λέει: ξέχασα εγώ να γράψω ένα εκατομμύριο έξι από το ενέσχες. Το 74, 78, 80, 85. Θα με σκοτώσεις, θα μου ρίξεις 10 χρόνια φυλακή, 2-3 χρονάκια, να... αν έχω πρώτη μόνιμο βίο, να βγω έξω. Άρα λοιπόν, λέει ο κ. Κακλαμάνης, για να μην λέτε. Δεν απέδωσαν τότε οι παρεμβάσεις όσο δεν επιθυμούσαν το αποτυπώνεται το πόθεν. Α, λέει η Βουλή που προέκυψε στις εκλογές ψήφισε ομοφώνηση, δεν υπάρχει διατέτηση, προσωπική κλπ. Εντάξει, το ξέρουμε. Λυπάμαι γιατί 142 βουλευτές, λέει, εκόντες άκοντες, αποδέχτηκαν μια κυβερνητική τροπολογία που κατά παράβαση του συντάγματος ή του κανονισμού της Βουλής κατατέθηκε εκπρόθεσμα
και σε άσχετο νομοσχέδιο, σημειωτέων ότι ούτε ο αρμόδιος, υποτίθεται υπουργός, τόλμησε να υποστηρίξει επί τρεις συνεδριάσεις τη βουλευτική αυτή ασχημία. Με την τροποδολογία αυτή, λέει ο κ. Κλαμάνης, φαλκιδεύει το νόμο στα 2012 που είχε ομόφωνα ψηφίσει η Βουλή και παραμένει ως τώρα με διάφορα προσχήματα και παρά την επί ένα έτος παράταση ειδικής προθεσμίας του νόμου χωρίς οριστική εφαρμογή. Όσοι όμως απαξιώνουν, λέει ο κ. Κακλαμάνης, με γενικεύσεις τη Βουλή, οφείλουν να αναγνωρίσουν τη στάση όλων των άλλων βουλευτών πέραν της μειοψηφίας των 142 που καταψήφισαν ή δεν νομιμοποίησαν καν με την παρουσία τους, μεταξύ των οποίων η πλήστη των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, α, ξεχάστηκε να το πεις αυτό, κ. Κακλαμάνη, τη συνεχιζόμενη παραβίαση του Συντάγματος και του κανονισμού της Βουλής, κ. Κακλαμάνης, δηλαδή 142 γλιτώνων και οι άλλοι είναι για κοιάδα έτοιμοι. Όπως παραδείγματος χάρη, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι και την τροπολογία για τις συνεργάτηδες και τους συνεργάτες των βουλευτών, υπουργών, υφυπουργών, καρακετσαριών, πολιτικών στελεχών κτλ., μόνο οι ανεξάρτητοι Έλληνες καταψήφισαν. Οι άλλοι δεν άκουσαν, δεν την κατάλαβαν, δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι συμβαίνει. Δρόμο πήραμε τώρα. Πήρα τον κακό το δρόμο και την εύκολη ζωή. Ήρθα κοντρά με τον νόμο. Ξαφνικά ένα πρόβλημα. Φυλακισμένος, κυρίες και κύριοι, ετών 92. Τι κάνεις εδώ, ρε, του λένε. Ξέχασα, θέλω να φύγω. Είχε Αλτσχάιμερ ο άνθρωπος και του είπαν τι κάνεις εδώ. Ξέχασε, λέει, τι κάνω εδώ. Δεν ήξερε καθώς τι κάνει. 92 ετών. Πήγε μια ομάδα βουλευτών και γιατρών να δει τις συνθήκες μέσα στο νοσοκομείο του Κορυδαλού. Και τι μας είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ότι ναι, οι συνθήκες είναι άθλιες, αλλά λέει ο Υπουργός, σε ρόλο Spielberg, βάλανε, λέει, του λένε οι βουλευτίνες και οι άλλοι, είχαν, λέει, παπλώματα, στρώματα κάτω, υγρασία, βρωμιά, φτάνω μα σε ένα δωμά, πού να ξαπλώ, να κλείσω μα. Λέει τα στρώματα, λέει ο Υπουργός. Μπήκανε για τις ανάγκες τηλεοπτικής εκπομπής, για τα γυρίσματα. Μόλις έφυγε, λέει, η τηλεοπτική εκπομπή και κλείσαν τα γυρίσματα, τα στρώματα πάρθηκαν και οι κρατούμενοι επέστρεψαν στην προηγούμενη εικόνα. Δηλαδή, εικόνα της χλειδής, της απόλαυσης, 48 άτομα σε ένα τετραγωνικό. Αυτό μας είπε. Δηλαδή, μας είπε ότι πήγε ο Spielberg στον Κορυδαλό να γυρίσει ταινία. Και για τις ανάγκες ρίξανε κάποια στρώματα κάτω στα μάρμαρα και στους μουχλιασμένους τοίχους, μόνο και μόνο για να είναι πιο αληθινό το πλάνο. Να είναι πιο δημιουργικό, πιο μοναδικό. Άρα λοιπόν, τι μας είπε ο Υπουργός, ότι ναι, είναι οι συνθήκες, αλλά δεν είναι και τραγικότερες στον κόσμο, υπάρχουν και χειρότερα. Έξι άτομα σε ένα τετραγωνικό, πόσο θέλουν. Και στην Κυψέλη τόσοι είμαστε, παιδιά. Μην ανησυχείτε, τόσοι είμαστε. Για τις ανάγκες της εκπομπής. Και μετά πήγαν στον Αλτσχάιμεράκια και του είπαν τι ζητάς εδώ, λέει, ξέχασα να φύγω. Κύριε Υπουργέ, επισκεφτήκαμε πρόσφατα και προηγούμενες φορές το νοσοκομείο του Κορυδαλού, των φυλακών Κορυδαλού, τον Άγιο Παύλο. Είναι κατεφημισμό νοσοκομείο, το λένε ήδη οι κρατούμενοι, οι ασθενείς κρατούμενοι, το λένε οι γιατροί. Καταρχήν έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει 60 ασθενείς και έχει πάνω από 200. Η θάλαμή του για τους οροθετικούς που είναι πάνω από 130 αυτή τη στιγμή είναι κουκέτες, τα κρεβάτια είναι κουκέτες, ο ένας κοιμάται πάνω από το άλλο, μεταξύ τους έχουν απόσταση πάρα πολύ μικρή. Δεν μπορώ να περιγράψω, είναι βρώμικο, είναι υγρό, είναι εντελώς ακατάλληλο για οτιδήποτε μπορεί να χαρακτηριστεί αναρωτήριο, όχι νοσοκομείο. Και επίσης ότι δεν υπάρχουν στρώματα στα πατώματα. Αυτά που είδαμε στην τηλεόραση από μια συγκεκριμένη εκπομπή, τα έβαλαν και τα πήρανε φωτικά. Εγώ δεν σας διάκοψα. Δεν υπάρχουν στρώματα στα πατώματα. Δεν είναι καλές οι συνθήκες στο νοσοκομείο. Είναι το γονός, το ύφο. Αλλά δεν υπάρχουν στρώματα στα πατώματα. Τα βάλανε για τις ανάγκες της δημοσιότητας από συγκεκριμένο κανάλι. Θα σας πω μόνο αυτό. Αντικρίσαμε υπέργυρο 92 χρονών που κρατείται και άλλον που είναι με εγκεφαλικό και άνοια και όταν το ρωτήσαμε γιατί είναι εκεί, μας είπε ότι έχει ξεχάσει. Δεν ξέρει. Και αναρωτιόμαστε, είναι αυτός ο φρονισμός ή είναι βασανισμός.
Το γεγονός δηλαδή ότι εγώ είδα 86 χρονών, 85 χρονών, 92 χρονών ανθρώπους, οι οποίοι σας λέω, δύο τουλάχιστον δεν θυμόντουσαν γιατί είναι εκεί. Και πού να πάνε οι άνθρωποι τώρα, αφού συνήθισαν εκεί πέρα, πού να πάνε, 86-85, πού θα τους πας. Αρνιέμαι, οι άλλοι να βαστάνε τα σκοινιά. Αρνιέμαι να με κάνουν ό,τι θένε. Αρνιέμαι να πνιγώ στην καταχνιά. Αρνιέμαι να με κάνουν ό,τι θένε. Αρνιέμαι να πνιγώ στην καταχνιά. Είναι ο Νίκος Νικολόπουλος, ζητάει να παραιτηθεί, λέει Παπούλας. Γιατί δεν το έδωσε το εκλογικό, δεν το έδωσε το συνεδριακό κέντρο ο Καμίνης. Δεν το έδωσε να κάνει προεκλογική σύνδεση ο Καμίνης και ζητά να παραιτηθεί ο Παπούλιας. Έτσι είναι η πολιτική. Να τους. Το βρήκε. Έβγαλε και ανατροπή. Νίκος Νικολόπουλος. Με τον Νίκο Νικολόπουλο για την περιφέρεια Αττικής. Α, δεν είναι περιφερειάρχης. Έβαλαν άλλον. Αποφάσισε να πάει τελικά ο. Ποιος θα πάει, ο Μαντούβαλος. Αρνιέται αυτός. Αρνιέμαι, να βλέπω πια... Ρε, πρόεδρε, μόνο σεβασμό. Όχι, πρόεδρε. Ρε, Καμίνη, πας για δήμαρχος. Δώσ' τώρα την αίθουσα, ρε. Ζητάει την παρέτηση, παππούλα, δεν το δεις στο δημαρχείο. Και στην Κοτζιά, δώσ' το να πάει εκεί, μόνος. Πώς ήτανε, 5-10.000 κόσμος. Εκεί τι έγινε. Τώρα ζητάει παρέτηση, παππούλα, τι θα τον κάνουμε. Πάμε, πρόεδρος, θα πες. Δεν έπεσε από άλλα, θα πες από το Νικολόπουλο. Ανατροπή θέλει τώρα, ορίστε. Αχ, μαζευτείτε εσείς τώρα. Μια χαρά είναι. 400 τα για το συνεργάτη θα μας πει. Τον πιάσανε. Μπα, άστρο. Να βρούμε τα 4 μέρες. Αρνιέμαι, κυρίες και κύριοι. Θα πω και ένα τελευταίο. Το οφείλω στη δημοσιογραφία. Γιατί καμιά φορά μας το χρωστάει αυτή η Έρμη. Μας περιμένει στη γωνία και μας τα λέει, αλλά εμείς δεν ακούμε. Αυτά που ακούσαμε όλες αυτές τις μέρες για το. Για εκείνο τον έρημο, τον πιλότο και τον συγκυβερνήτη. Αποκλειστικά λέει, τα κανάλια τα περισσότερα είπαν, λέει ότι ήταν συνδυάστη τελευταίο καιρό με τη γυναίκα του και μάλιστα ζούσαν μαζί έτσι. Δηλαδή ήταν συνδυάστη με τη γυναίκα του, άρα λοιπόν, ξέρετε, παιδιά, δεν θα έχει μείνει κανένα αεροπλάνο. Θα έχει γεμίσει ο Ινδικός, ο Ατλαντικός, η Μεσόγειος. Αν όλοι οι πιλότοι που ήταν συνδυάσταση τα ρίχνουν μέσα στου ωκεανού, δεν θα έχει μείνει τίποτα. Ούτε πουλί δεν θα κυκλοφορούσε. Έλεος, μαζευτείτε. Μπάτσι, μπάτσι, μπάτσι. Ο Μπάτσι θα είναι κοντά σας να χαιρετήσω τις όμορφες παρουσίες της Βουλής, τις ωραίες αστυνομικίνες μας που δίνουν χρώμα στη ζωή μας τα πρωινά μας όταν λέμε την πρώτη καλημέρα, γιατί εμείς πηγαίνουμε στη Βουλή νωρίς. Σαν τους τσολιάδες παραμένουν εκεί, όμορφες, πανέμορφες. Συγχαρητήρια σε αυτόν που τους επιλέγει κάθε πρωί. Μπάτσι, μπάτσι. Να χαιρετήσω σήμερα τέτοια μέρα της επανάστασης τις μπατσίνες μας. Θέλουμε να είστε καλά όλοι σας. Τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Μη με χάσετε. Ήρθα. Σε εσάς εναπόκειται η επιλογή. Θα με κρατήσετε ή θα φύγω. Θέλετε το κιτρινιάρι στον τράγκα. Εδώ τα λέμε όπως εμείς. Όπως θέλετε να ακούσετε εσείς τα λέμε. Όχι εμείς. Να είστε καλά. Αρνιόμαστε. Αφιερωμένο σε όλους εσάς. Κάντε την επανάστασή σας. Παρέλαση. Αφήστε να μιλάνε μόνοι τους. Εφόσον θέλουν. Έξω από εδώ και έξω από εκεί. Πάρτε 6, να έχετε 10. Όχι. Άσχετα, δεν το είπα καλά. Τρεις λόγια διαχορεύουν. Και Πέμπτη βράδυ, το ματζάρε για όποιον πέτυχε, θα τον ανακοινώσουμε την επόμενη εκπομπή. Αν δεν το πέτυχε κανένας, θα πάει για την επόμενη, μεθεπόμενη. Να είστε καλά, σας αγαπάμε. Εγώ, Αυτιάς, η Μάγδα Τσέγκου και η Μαρία Ελιφέρη. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Μπάτσι, μπάτσι, μπάτσι. Και είπαμε Τρίτη, καλό εγώ των πραγμάτων. Θεού θέλοντος, Άγιε Πέτρο. Εντάξει, εδώ θα είμαστε. Και καιρού επιτρέποντος, αν έχουμε και λεφτά να μην και βενζίνο, έρθουμε εδώ. Να είστε καλά, 3-4, έρχομαι, κρατήστε με, σας αγαπάμε, μπάτσι, 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 μπάτσι. Auf Wiedersehen, sehen wir uns nächste Woche, Frau Merkel, alles gut, wünsche ich euch. Αρνιέμαι να πνιγώ στην καταχνιά. Ανέστης Κόνιαρης, σας αγαπάμε, να είστε καλά, μη φύγετε, έρχομαι, έρχομαι. Θα σας εξασφαλίσουμε. Θα. Σύνθημά μας είναι ένα.
Ah!